Καλησπέρα σας. Λέγομαι Λάμπης Κατσιάπης και είμαι από το αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό ιατρείο, φαρμακείο και οδοντιατρείο της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και από την κατάληψη της Λαϊκής Συνέλευσης της Δοκιμαζόμενης Πόλης από τους Μελισσαυγίτες. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ τις αναιρέσεις για αυτές τις εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Ήμουνα και χτες και να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις αυριανές εκδηλώσεις. Επίσης, θέλω να συγχαρώ και τη συντρόφισσα για τη διερμηνία και τη μετάφραση. Ένα ισχνό απίκασμα σκέψεων, επομένως θα είμαι σύντομος και δεν θα δοκιμάσω την αντοχή σας. Ο σύντροφος ο Μοχάμετ μας πήγε έναν αιώνα πίσω, μας θύμισε τη διακήρυξη Μπάλφουρ το 1917, βεβαίως και ένα χρόνο νωρίτερα τη συνθήκη Σάιξ και Πικό για το μοίρασμα της Μέσης και της Αιγής Ανατολής από τις τότε υπερδυνάμεις. Και βλέπουμε ότι και σήμερα σε ένα νέο μοίρασμα της περιοχής και τη χώρα μας να θέλει, το κράτος μας να θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως ακούστηκε από τους συντρόφους και τον Μιχάλη και τον Νίκο. Εδώ θέλω να θυμίσω κάτι, αξίζει να μην το ξεχνάμε. Στο φαντασιακό των σιωνιστών ενυπάρχει η επιτυχία του ελληνικού κράτους που κατόρθωσε, όντας πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό, πολυφιλετικό και πολυθρησκευτικό, να ομογενοποιήσει μέσα σε λίγες δεκαετίες και αυτή τη στιγμή να μην αναφέρονται καν ούτε στην τελευταία απογραφή, σύντροφε Νίκο, ξένες εθνότητες, ούτε ακόμη ξενόγλωση, αλλόγλωση. Θυμηθείτε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν κατεξοχήν Εβραιόπολη, φρόντισε γι' αυτό η 3Ε, η πρώτη αντιναζιστική σε όλο τον πλανήτη οργάνωση, στελεχωμένη από... Ναζιστική, όχι αντιναζιστική. Ναζιστική. Από βενιζελικούς αξιωματικούς. Λοιπόν, οι Τσάμιδες και βεβαίως όλες οι θρησκευτικές μειονότητες, ακόμη και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, που βρήκαν και αυτοί πολλοί από αυτούς εκτρό θάνατο στη Μακρόνησο. Επομένως, αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε. Στο φαντασιακό πραγματικά των σιωνιστών είναι το πώς η Ελλάδα κατόρθωσε το ελληνικό κράτος να ομογενοποιήσει μέσα σε λίγες δεκαετίες το κράτος και να απαλλαγεί από ενοχλητικές μειονότητες. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το σιωνιστικό Ισραήλ είναι ένα από τα λίγα κράτη του πλανήτη, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, που έχουν κατορθώσει να απαλλαγούν από τους ηθαγενείς, από τους αυτόχθονες. Και βέβαια το Ισραήλ είναι στις προθέσεις του, αλλά κάτι τέτοιο θέλει, αλλά χάρη στον ηρωικό αγώνα του παλαιστινιακού λαού, αυτό ούτε έγινε ούτε θα γίνει κατορθωτό.
Θέλω να κάνω ένα ερώτημα κυρίως στον σύντροφο Μουσταφά και στον σύντροφο Μοχάμετ. Το εθνονύμιο Γιουνάν για όλο τον αραβικό κόσμο είναι ένας όρος που πραγματικά δείχνει την πατροπαράδοτη φιλία και τη διάθεση που υπάρχει από όλους τους Άραβες, Σουνίτες και Σιίτες, από την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, όλο το Μαγκρέπ, την Ιεμένη, το Ιράν, αν σε αυτή την πατροπαράδοτη φιλία οι επιλογές της κυβέρνησης αυτού του εσμού των αρχολύπαρων, που δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, είναι ΠΑΣΟΚ, είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων τα ρετάλια του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα ένας από αυτούς, ο Κοτσακάς, μας είπε ότι χρειάζεται μια χρυσή αυγή light. Προσθέθηκε ένας ακόμη σε αυτό. Και να θυμίσουμε εδώ ότι ο Λίβανος με 4 εκατομμύρια κατοίκους έχει 1.200.000 πρόσφυγες. Εκεί δεν υπάρχει κανένας χρυσαυγίτης. Εδώ με τις 60.000 περίπου πρόσφυγες που έχουμε, έχουμε αυτό που έχουμε. Το ερώτημά μου λοιπόν στον σύντροφο Μουσταφά και στον σύντροφο Μοχάμετ, αν υπάρχει ρήγμα σε αυτή την πατροπαράδοτη φιλία και του εθνονύμιου Γιουνάν που άνοιγε πραγματικά την πόρτα σε κάθε Έλληνα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ γρήγορα ερώτηση στον σύντροφο Μοχάμετ, αν μπορεί να μας πει ποια είναι περίπου η πολιτική κατάσταση στην Παλαιστίνη και ποια είναι η στάση των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων απέναντι στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της Παλαιστίνης και της συγκρότησης... Τα κρατάς και τα και της συγκρότησης... Συγγνώμη, κύριε. Λέω, ποια είναι περίπου σε γενικές γραμμές η πολιτική κατάσταση στην Παλαιστίνη και ποια είναι η στάση κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων σε σχέση με το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Παλαιστίνης. Καλησπέρα. Εγώ λέω Μαύρα. Πριν από 37 χρόνια ήρθα από την Τουρκία από ένα χωριό κυριολεκτικά στα σύνορα με τη Συρία. Η μητρική μου γλώσσα είναι τα αραβικά. Γενάρη το 80 ήρθα, σε 12 Σεπτέμβρη 1980 έγινε Χούντα. Από τότε παρακολουθώ τα πράγματα στην Τουρκία. Αυτό που ουσιαστικά όλοι κατανοητό για όλους είναι κάθε αστική τάξη πρέπει να κάνοντας τις επιλογές της να λιάνει το δρόμο και να τσακίσει οτιδήποτε εμπόδιο στην υλοποίηση των σχέδιων και της επιδιώξης της. Από τότε 12 Σεπτέμβρη 1980 ως σήμερα από την Τουρκία φύγανε πάνω από 1.000.000 κυριολεκτικά το εννοώ αγωνιστές από την Τουρκία και το Κούρδικο κινήματος και ας πούμε και κάποιοι κοσμικοί φύγανε που δεν άντεξαν αυτή την κατάσταση. Ουσιαστικά για πολιτικούς λόγους πάνω από 1.000.000 αγωνιστές έχω φύγει από την Τουρκία. Έχουν φυλακιστεί επίσης σχεδόν τόσο στα 37 χρόνια και όλα αυτά δείχνουν ότι και το Τούρκο κίνημα έχει μια ιστορία και η αστική τάξη της Τουρκίας δεν μπορούσε να ανοιχτεί εφόσον κάνει τις επιλογές της, έχει μια κάποια δυναμική θεωρία ότι και γι' αυτό ας πούμε 1977 είχε γίνει τεράστια συγκέντρωση πρωτομίας με 1.000.000. Τότε έγινε σφαγή της διπλωτίας ταξίν και αυτό είναι παράδειγμα, απόδειξη ότι ας πούμε προσπάθουσε το κράτος και το παραπάτος να λιάνει τον δρόμο για την, δηλαδή η αριστερά ήταν εμπόδιο σε αυτό και να καταστήλει την αριστερά.
Η Τουρκία θα κοιτάξει τελευταία χρόνια στην προσπάθεια να μπει δυναμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αγορά της Ευρώπης και να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία. Αυτό επειδή δεν καθυστερούσε και είναι ταυτόχρονα η πολιτική γραμμή της κυβέρνησης του Ερντογάν, δηλαδή του Ισλαμοδημοκρατικού επιλογή αυτή, γραμμή. Είχε στραφεί λίγο προς τις αραβικές χώρες και μέσα στην Αραβική Άνοιξη η Τουρκία είχε εμπλακεί πάρα πολύ και προσπάθησε να ηγεμονεύσει η αστική τάξη της Τουρκίας. Σε αυτά τα πλαίσια η εμπλοκή της Τουρκίας, όσο δεν μπορεί να φανταστεί καμία και κανένας από τους παρόντες, η εμπλοκή της Τουρκίας είναι τεράστια στο Συριακό. Πάρα πολύ. Δηλαδή σχεδόν τολμώ να πω ότι αν δεν είχε αυτή η εμπλοκή της Τουρκίας, στη Συρία σχεδόν δεν θα είχε ανοίξει μύτη. Κοντά στο χωριό που γεννήθηκα και μεγάλωσα, εκεί οι στρατόπεδα εκπαιδεύουν τζιχαντιστές και άλλους. Ακόμα ας πούμε από την περίοδο του Αφγανιστάν, η Δυτική και η Τουρκία ας πούμε υποστηρίζανε, από τότε κολλάψανε και γεννήσανε αυτό το Ισλαμικό, λεγόμενο Ισλαμικό κίνημα και τους ακραίους Ισλαμιστές. Ακόμα και στην πρόσφατη ιστορία στο Μάντσεστερ, αυτό που διέρευσε, δεν το προσέξατε, διέρευσε από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες ότι ακόμα αυτός ο βομβιστής είναι κομμάτι από αυτό που υποστηρίξαμε για την ανατροπή, που υποστηρίξαμε δυτική για την ανατροπή του Καντάφη. Εντάξει, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ενεργοί, επαγγελματούμε, ώστε να μπορούμε να ανατρέψουμε τα σχέδια τα πολεμικά και αυτό είναι, χρειάζεται ακόμα περισσότερη οργάνωση και με μεγαλύτερη, ας πούμε, έτσι, κινηματικό πάθος θα έλεγα και προφανώς καθαρές ιδέες και το τι θέλουμε να κάνουμε. Ουσιαστικά όλα αυτά που γίνονται στην Τουρκία τώρα, αποτέλεσμα ότι επιλογές της αστικής τάξης της Τουρκίας ουσιαστικά έπαθε Βατερλό, ας πούμε, με την στροφή της προς τον αραβικό κόσμο και αραβική τραγωδία, δεν λέγεται πλέον αραβική άνοιξη, αραβική τραγωδία, χαλάσανε τελείως τα σχέδια της αστικής τάξης της Τουρκίας, εκεί που έλπιζε ότι ας πούμε θα φτιάξει μια κυβέρνηση με μετριοπατής Ισλάμ και να την ελέγχει και να έχει οικονομικές συναλλαγές με τον αραβικό κόσμο η Τουρκία στην τάξη, ουσιαστικά ναυάγησε αυτό το σχέδιο και εκτός των άλλων προέκυψε και το Κούρδικο στη Συρία. Όλο αυτό το παζλ έχει κάνει εξωφρενών την αστική τάξη της Τουρκίας. Τελευταία φορά που πήγα στην Τουρκία, Ιούνιος του 2015, δηλαδή ακριβώς πριν δύο χρόνια, 7 Ιουνίου γίνανε εκλογές, όπου η συμμαχία της Τούρκης Αριστεράς με το Κούρδικο Εθνικό Κίνημα, το HDP, πήρε 6.300.000 ψήφους. Και αυτό είναι επιπλέον που έκανε εξωφρενών τον Ερντογάν και την αστική τάξη της Τουρκίας. Γι' αυτό είναι τόση λύσα απέναντι στο κίνημα και στο Κούρδικο κίνημα. Φανταστείτε, ας πούμε, ακόμα ένας νέος φοιτητής, ας πούμε, γράφει στο Twitter, ας πούμε, κάτι, ότι οι Κούρδοι δικαιούνται να έχουν κάτι, υποστηρίζει την τρομοκρατία και συλλαμβάνεσαι. Υπερβολική καταστολή, ας πούμε, της αστυνομίας στην τάδε συγκέντρωση βρίζει στο της δυνάμεις ασφαλείας της Τουρκίας. Υπάρχει τέτοια νομοθεσία και συλλαμβάνεσαι για όλα αυτά. Εν τέλει, ας πούμε, το κίνημα χρειάζεται να αρθρώσει και να είναι σαφής, να ξέρει τι γίνεται σε όλα αυτά τα ζητήματα
και στον αραβικό κόσμο και να μπορεί να αρθρώσει και να ξεκαθαρίζει τις θέσεις και τις απόψεις της και να παρέμβει και ακόμα δηλαδή σε μερικές φάσεις, ας πούμε, υπήρχε αποτέλεσμα κινηματικό οι οποίοι ουσιαστικά φρενάρανε, ας πούμε, τις υπεραλιστικές επιλογές. Και είναι ζωτικής σημασίας αυτό για να αποτρέψουμε πολέμους και όχι μόνο. Ευχαριστώ. Σάφος Γιώργος για την εγγραφή. Ξέρω τι λέω. Λοιπόν, μια άμυνα κλασικού επίπεδου δεν χρειάζεται όπλα. Εργασία χρειάζεται. Αποχή των υποδομών αξιολειτουργίας όλης της διαδικασίας στρατοκτήτης. Όταν λέω τον υποδομό, τι εννοώ. ΔΕΗ, επικοινωνίες, ιδρεύσεις αποχέτευσης. Όταν ξεκόψαν τους, αυτές, κανένας φαντάρος, κανένας αξιωματικός, κανένας στρατηγός δεν προηγήθη. Ούτε καράβι. Και τα καράβια για να πάρουν, για να κινηθούν, πρέπει να έχουν γλυκό νερό. Το γλυκό νερό παροχετεύεται από τις ιδρεύσεις που υπάρχουν. Τόσο απλά. Τώρα, πώς αυτά μπορούν να συνδεθούν. Αυτή είναι η νεολαία, η οποία μπορεί να πιέσει στην πραγματικότητα, έτσι όπως έχει αρχίσει, πραγματικά να ξυπνάει για σαφείς με τις μαλακίες, να ξυπνάει στην κυριολεξία η νεολαία και να μας βάλει και από κάτω και καλά να κάνει. Μπορεί η νεολαία να πιέσει μέσω των γονέων της, μέσω των καθηγητών της, μέσω οτιδήποτε μπορεί να δεχτείτε προς τις καταστάσεις που οι γονείς τους συμμετέχουν σε αυτές τις, ας πούμε, επιχειρήσεις, οργανισμούς, όπως θέλετε, πέστε. Χαίστηκα, πώς θα το πείτε. Προς το παρόν, το νομικό πλαίσιο δεν με ενδιαφέρει. Γι' αυτό λέω χαίστηκα. Λοιπόν, μια άμυνα είναι αυτή. Μια δεύτερη άμυνα είναι η επικοινωνία με τις αντίστοιχες των άλλων χωρών γύρω από τη Μεσόγειο, το λέω ξεκάθαρα, υποδομές που υπάρχουν, των εργαζόμενων υποδομές, έτσι, όχι οτιδήποτε. Χαίστηκα για τα υλικά. Οι εργαζόμενοι είναι οι οποίοι κινούν τα υλικά. Όλα τα υλικά. Τα παράγουν και τα κινούν. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Χαίστηκα και για τους μικροαστούς. Δεν με ενδιαφέρουν. Οι εργαζόμενοι τα παράγουν όλα. Τέλος. Να είναι ξεκάθαρα στους πάντες. Γιατί το χαίσαμε την υπόθεση. Άντε να είμαστε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από την άλλη, λίγο από εκεί. Όχι. Οι εργαζόμενοι, το προλεταριάτο τα λέμε. Εγώ μου λέω σε ΕΔΑΠ, μιλάω για ΕΔΑΠΙΤΙΚΟ προλεταριάτο. Ξεκάθαρα. Αυτά είναι τα βασικότερα στοιχεία της άμυνας. Έπειτα, το ζήτημα το ιδεολογικό, ναι, παίζει ρόλο, έτσι όπως το είπατε σύντροφοι και από συνάδελφοι, συνδυσμένος από την ΕΔΑΠ. Λοιπόν, σύντροφοι, έτσι όπως το είπατε, το ιδεολογικό μέσα στο στρατό, ναι, και αντιμετώπιση της κατάστασης με ένα σωρό τρόπο μπορούμε να τους βρούμε, μπορείτε να τους βρείτε μάλλον. Έτσι, του ζητήματος του φασισμού, οι αξιωματικοί, αυτά που είπατε, που μιλάνε, έτσι όπως μιλάνε, είναι φασίστες, δεν είναι οτιδήποτε. Μπορεί να μην έρθει από εκεί, να είναι κάτι άλλο. Αλλά είναι φασίστες. Μόνο μια οργάνωση υπάρχει φασισμού. Δεν κατάλαβα. Σπάνια στα μάτια υπάρχει στην Ελλάδα. Χώγεται ότι αναπαράγει το φασισμό ακριβώς μετά την. Όχι την ήττα, την κατάθεση συνόπλων. Το 45. Αναπαράγεται στα ίδια επίπεδα. Μόνο τον υπόκοσμο ταυτόχρονα μαζί. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για να μπορούμε να κατανοούμε τι έρχεται. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε ΝΑΤΟ. Όχι αστεία, σαν δεν κάτι κοιτάξει. Δεν είναι αστεία αυτά.